Είμαι live. Καλημέρα από το σπίτι. Κλασικά, Κυριακή πρωί. Θα φτιάξουμε συνταγούλα. Περιμένω να δω άμα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ακόμα που με βλέπουν. Άμα υπάρχουν, να ξεκινήσω τα δικά μου. Αρχίζω να λέω αυτά που λέω. Ναι, λοιπόν, το Instagram είναι λίγο πιο άμεσο. Από εδώ είμαι στο Instagram. Αυτή η κάμερα είναι η Instagram. Και αυτή η κάμερα είναι η Facebook. Γεια σου. Γεια σου Instagram, γεια σου Facebook. Θα ήθελα να κάνω και YouTube live, αλλά χρειαζόμουν και τρίτο κινητό. Δεν έχω. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε μία συνταγή, πάρα πολύ εύκολη, που έχετε όλοι τα υλικά στο σπίτι. Θα φτιάξουμε κρέπες, θα φτιάξουμε και αλμυρές και γλυκές. Θα ξεκινήσουμε με τις γλυκές και μετά με τις αλμυρές, γιατί θέλω μετά να φάω τις αλμυρές κρέπες και μετά να φάω τις γλυκές. Οπότε, άμα φτιάξω πρώτα τις αλμυρές, θα κρυώσουν και τις γλυκές μετά. Οι γλυκές τρώγονται και κρύες. Οι αλμυρές δεν τρώγονται κρύες, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θα δείξω μια υπέροχη συνταγή που μπορείτε να κάνετε όλοι. Έχετε τα υλικά όλοι στο σπίτι. Ελπίζω να μαγειρεύετε που μαγειρεύετε. Έχει φτιάξει όλη η Ελλάδα τα ντόνατς. Έχω δει, έχει γίνει χαμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το site μας πέφτει όλη την ώρα από τον πολιτικό κόσμο και την επισκεψιμότητα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απολογούμε για ό,τι προβλήματα υπάρχουν στο site. Τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ναι, κάθε μέρα όταν φτιάχνουμε τη συνταγή, κάποιοι καλοθελητές, και ευχαριστώ πάρα πολύ, γράφουν από κάτω αναλυτικά σε σχόλια τη συνταγή βήμα-βήμα πώς τη φτιάχνω. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ τον κόσμο που μας ακολουθεί από το εξωτερικό. Οπότε φτιάχνουν και αυτοί τις συνταγές. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν μπορώ να μιλάω αγγλικά. Μπορώ, αλλά δεν μπορώ να μιλάω και συγχρόνως ελληνικά και αγγλικά. Έχω Instagram. Instagram, Facebook, να μιλάω ελληνικά, να μιλάω αγγλικά, να έχω να φτιάξω αλμυρές κρέπες και γλυκές κρέπες, καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να το κάνει όλο αυτό ένας εγκέφαλος, δεν φτάνει, χρειάζεται δεκαεξαπύρινος εγκέφαλος με πολλαπλό επεξεργαστή, τρελή μνήμη RAM και γενικά αυτή την περίοδο δεν έχουμε τέτοιο κεφάλι. Οπότε, φαντάζεσαι όμως να είχα και YouTube και Instagram και Facebook και να έκανα και τρεις διαφορετικές κρέπες, να μιλούσα και αγγλικά, ελληνικά και ισπανικά. Καλά, νομίζω εντάξει, τότε θα ήμουν πλούσιος, γιατί όντως αυτό το πράγμα πρέπει κάποιος να το πληρώσει. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, βλέπω έχει πάρα πολύ κόσμο. Κοντά 7.000 είναι στο Facebook, κοντά 4.000 είναι στο Instagram. Οπότε 7 και 4, 11.000. 11.000 κόσμος είναι αρκετός να ξεκινήσουμε. Οπότε μεταφέρω την κατασκευή μου πάνω στην ψωμιέρα, γιατί έχω κάνει μια κατασκευή πάνω σε μια ψωμιέρα, και πάμε στην κουζίνα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, πολύ εύκολα. Απλά ακολουθήστε τη συνταγή μου και η συνταγή θα βγει. Σε 5 λεπτά από τη στιγμή που ξεκινήσετε μπορείτε να έχετε κρέπες. Οπότε φεύγουμε. Τέλεια. Καλά, το έχω φτιάξει ακριβώς και κάθεται ακριβώς, Τέλεια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω το πιάτο που θα φτιάξω τις αλμυρές, όπου θα βάλω τσένταρ και γαλοπούλα. Και εδώ πέρα έχω το πιάτο που θα κάνω τις γλυκές, που θα βάλω μπανάνα και πραλίνα. Λοιπόν, το μείγμα για τις κρέπες, είτε είναι αλμυρές είτε είναι γλυκές, είναι το ίδιο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφορετικό για γλυκές, διαφορετικό για αλμυρές. Κάτσε να γυρίσω λίγο, εδώ. Οπότε είναι ακριβώς το ίδιο το μείγμα, δεν χρειάζεται να κάνετε διαφορετικό και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλουμε ένα μπολ και πάμε να ρίξουμε όλα τα υγρά μας μέσα. Τα υγρά που έχουμε να ρίξουμε μέσα είναι το γάλα. Έχω 500 γραμμάρια γάλα και 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Σε περίπτωση που δεν έχετε κρέμα γάλακτος, θα βάλετε γάλα κανονικά και θα κάνετε 600 γραμμάρια γάλα. Απλά όταν βάζουμε κρέμα γάλακτος, είναι πιο γαλλική εκδοχή. Οι κρέπες βγαίνουν λίγο πιο fluffy. Σε καμία περίπτωση, άμα δεν έχετε κρέμα γάλακτος, δεν αφήσετε τη συνταγή στην άκρη. Θα την κάνετε με 600 γραμμάρια γάλα, θα βγουν υπέροχες τις κρέπες. Εγώ παλιότερα τις έκανα μόνο με γάλα. Απλά μετά προσέθεσα την κρέμα γιατί μου δίνει κάτι τη παραπάνω. Τι να σας πω, δηλαδή αυτό το φλερ που θέλω. Οπότε, άμα δεν έχετε κρέμα, βάζετε μόνο γάλα. Άμα έχετε δυσανεξία στη λακτόζη, βάζετε κανονικά ρόφημα αμυγδάλου ή ρόφημα σόγιας και η συνταγή βγαίνει κανονικά. Αυτό που δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε είναι τα αυγά. Δυστυχώς, τα αυγά πρέπει να τα βάλουμε. Και στη συνταγή, που θα δείτε την έχουμε αναλυτικά πάνω στο site μετά, είναι στο site και σε βίντεο, σε περίπτωση που θέλετε να δείτε ακριβώς, η συνταγή λέει 4 αυγά. Τα 4 αυγά είναι 200 γραμμάρια. Αυτά τα αυγά που έχω εγώ είναι μεγάλα αυγά.
που σημαίνει ότι είναι 75 γραμμάρια το καθένα. 7 και 7, 14 και 7, 21, μας κάνουν 3 αυγά. Που σημαίνει ότι εγώ, αντί για να χρησιμοποιήσω 4 αυγά σε αυτή τη συνταγή, θα βάλω 3. Αλλά κανονικά, άμα τα αυγά σας είναι κανονικά 50, θα βάλετε 4. Οπότε, όλα τα υγρά μέσα. 1. Γιατί καταλαβαίνετε ότι άμα βάλω ένα αυγό παραπάνω, κατευθείαν το μείγμα θα βγει πιο αραιό. Όχι πως δεν θα βγουν οι κρέπες. Γενικά οι κρέπες είναι η πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε. Και παραπάνω αυγά να βάλετε. Και παραπάνω αλεύρι να βάλετε. Και παραπάνω. Όχι, αλεύρι, αν βάλετε παραπάνω. Αν βάλετε παραπάνω στερεά, θα σφίξει πολύ το μείγμα. Και μετά αυτό που θα γίνει, αν σφίξει πάρα πολύ το μείγμα, είναι να φάτε pancakes αντί για κρέπες. Πω πω. 9,1 χιλιάδες στο Facebook όμως. Λοιπόν, γάλα, αυγά στο μπολ. Θα προσθέσω 2 καλές πρέζες ζάχαρη. 1, 2. Και για αυτούς που δεν έχουν γάλα στο σπίτι, δεν πειράζει, μπορούν να κάνουν τη συνταγή με νεράκι. Μπορούν οι κρέπες να γίνουν με νερό. Απλά τι γίνεται, άμα δεν βάλετε γάλα, επειδή το γάλα έχει ζάχαρη, τη ζάχαρη του γάλακτος, τη λακτόζη που λέμε, θα πρέπει να προσθέσετε λίγο ακόμα ζαχαρίτσα. Αν βάλετε νερό και αυγά, μπορείτε να την κάνετε τη συνταγή. Απλά θα προσθέσετε 3-4 πρέζες ζάχαρη αντί για 2. Οπότε, βάλαμε αυγά, γάλα, ζάχαρη. Θα προσθέσω αλάτι, οπωσδήποτε αλάτι. Μην ξεχάσετε να βάλετε αλάτι. Το αλάτι θα σας δώσει πραγματικά τη γεύση που θέλετε και το crunch στις κρέπες σας. Κάτσε να ανάβω και ένα μάτι μου εδώ. Λοιπόν, έχω 2 μάτια. Θα τα ανάψω περίπου στο λίγο παραπάνω από τη μέση. Και εδώ. Λίγο παραπάνω από τη μέση, στο 6 τα βάλω και τα 2, από το 9. Και τι άλλο, και το σπορέλαιό μας. Θέλουμε περίπου 50 ml σπορέλαιο. Τώρα θα μου πείτε, Άκη, μπορούμε να βάλουμε ελαιόλαδο. Εννοείται πως μπορείτε να βάλετε και ελαιόλαδο, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ούτως ή άλλως δεν θα έχει γεύσει ελαιόλαδο οι κρέπες, μετά στο τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε, τα βάλαμε όλα, τα υγρά μας και χτυπάμε καλά το μείγμα μας. Θέλουμε να σπάσουν τα αυγά για να φτιάξουμε σωστές κρέπες. Πρέπει τα αυγά όντως να τα σπάσουμε πάρα πολύ καλά. Δεν πρέπει να δούμε ούτε έναν κρόκο μέσα. Δεν πρέπει να βλέπουμε μικρά-μικρά κομματάκια από αυγό. Γιατί άμα βλέπουμε μικρά-μικρά κομματάκια από αυγό, στο τέλος οι κρέπες μας θα έχουν και γεύση από αυγό. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Πω πω, 10.500 στο Facebook και 5.000 στο Instagram. Λοιπόν, προχθές κάναμε, την πρώτη μέρα κάναμε pancakes, την δεύτερη μέρα κάναμε donuts. Την τρίτη μέρα κάναμε καρμπονάρα, σήμερα κάνουμε κρέπες και θέλω να μου πείτε τι άλλες συνταγές θέλετε να φτιάξω, δηλαδή πίτσες, μπέργκερς, σας έχει περισσέψει κοτόπουλο, θέλετε ζυμαρικά και άλλα ζυμαρικά, μην κάνω τίποτα ζυμαρικά. Ό,τι μα ό,τι θέλετε να φτιάξουμε στο σπίτι θα το φτιάξουμε μαζί. Κάθε μέρα θα φτιάχνουμε συνταγές για εσάς για να μπορέσω να σας βοηθήσω να περάσει η μέρα. Καλά, οι κρέπες είναι μια διαδικασία όντως που θα σας φάει πολύ ωραία, γιατί το μείγμα τώρα που σας δίνω, δηλαδή με 600 γραμμάρια γάλα και 4 αυγουλάκια, θα φτιάξετε περίπου 10 με 15 κρέπες αναλόγως του τηγάνι. Οπότε η όλη διαδικασία τρώει χρόνο και χρειαζόμαστε να βρούμε τρόπο να φάμε το χρόνο μας. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Οπότε γιατί όχι ο καθένας να μην φτιάχνει τις δικές του κρέπες. Να ξέρετε, το φανταστικό με αυτή τη συνταγή είναι το εξής. Ότι έφτιαξε το μείγμα. Το μείγμα για τις κρέπες είναι έτοιμο, εντάξει. Αυτό είναι. Έφτιαξα το μείγμα. Το μείγμα, άμα το τυλίξω με μεμβράνα και το βάζω στο ψυγείο, έχει τουλάχιστον 2 μέρες διάρκεια ζωής. Μετά από την πρώτη μέρα, θα δούμε ότι πάνω το μείγμα θα βγάλει νεράκι και από κάτω θα είναι το αλεύρι. Δεν πειράζει, το βγάζουμε, το ανακατεύουμε και το χρησιμοποιούμε. Να σου πω, το καλύτερο από όλα είναι τις κρέπες να τις ετοιμάσεις 6 ώρες πριν και να τις βάλεις στο ψυγείο και μετά να τις χρησιμοποιήσεις. Γιατί το αλεύρι δεν είναι καλύτερα με τα υπόλοιπα υλικά. Άσχετα που το κάνουμε τώρα κατευθείαν, η καλύτερη συνταγή, και εγώ πάντα μα πάντα όταν δουλεύω στο μαγαζί και θέλω να κάνω κρέπες, φτιάχνω την προηγούμενη το βράδυ τις κρέπες, το μείγμα, το αφήνω στο ψυγείο και στη συνέχεια τις φτιάχνω την επόμενη μέρα. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι μπορούμε να φτιάξουμε όλες τις κρέπες μας σκέτες και να τις τυλίξουμε και να τις βάλουμε στην κατάψυξη. Οπότε με το που θέλουμε κάτι γλυκό το βράδυ, ένα σνακ ή οτιδήποτε, βγάζουμε από την κατάψυξη μια κρέπα, τη βάζουμε στα μικροκύματα. Με τυρί και γαλοπούλα έχουμε αλμυρή κρέπα. Τη βάζουμε στα μικροκύματα με λίγο πραλίνα και μπανάνα, έχουμε γλυκιά κρέπα. Οπότε γενικά η συνταγή είναι πανεύκολη και πάρα πολύ χρηστική. Οι κρέπες στην κατάψυξη δουλεύουν μια χαρά, όντως. Και οι κρέπες, το μείγμα της κρέπας στο ψυγείο δουλεύει μια χαρά. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε κρέπες. Το λιπάκι, να μετακινηθώ. Όπως σας είπα, θα ξεκινήσω πρώτα με τις γλυκές και μετά θα κάνω τις αλμυρές.
Γιατί η γλυκιά μπορεί να περιμένει. Τρώγεται και. Γιατί η γλυκιά και να κρυώσει λίγο πάλι παράλληλα θα είναι ρευστή, θα είναι ωραία, θα είναι σεξι, θα τρώγεται. Η αλμυρή με το που φτιαχτεί πρέπει να φαγωθεί. Και επειδή άμα φτιάξω πρώτα τις αλμυρές και μετά τις γλυκές, θα φάω την αλμύρη κρύα. Όχι, δεν το δέχομαι. Θέλω να φάω και τις αλμυρές και τις γλυκές μου κρέπες σήμερα. Οπότε, ανακατεύω το μείγμα εδώ. Και πάμε στα τηγάνια. Αλλά πριν πάμε στα τηγάνια, να σας δείξω ένα ωραίο έτσι τρίκ. Σε περίπτωση που δεν έχετε στο σπίτι σας βούρτσα για να λύσετε το λάδι, μια πολύ καλή βούρτσα είναι το τέτοιο, πώς το λένε, η μπανάνα. Κόβουμε το πάνω μέρος της μπανάνας εδώ. Τιμ. Και αυτή είναι η βούρτσα μου. Το λάδι μου είναι εδώ. Θα παίρνω και θα λύφω στο τηγάνι για να μπορέσω να ρίξω τις κρέπες μέσα, γιατί χρειαζόμαστε λαδάκι και αντικολλητικό να είναι το τηγάνι για να μπορέσουν να γίνουν σωστά οι κρέπες. Οπότε, αυτή είναι η βούρτσα μου. Κάτσε να την βάλω σε ένα πυρούνι για να την κάνω πιο μακριά βούρτσα. Μα, μια χαρά. Κοιτάξτε εδώ. Η καλύτερη βούρτσα του κόσμου. Αυτή είναι η βούρτσα μπανάνα. Αυτή είναι η βούρτσα μας. Με αυτή τη βούρτσα θα βουρτσίσω τα τηγάνια για να μπορέσουμε να κάνουμε τις κρέπες. Οπότε, το λάδι μου πάει εδώ. Το ζυμάρι για τις κρέπες θέλω να ανακατέψετε πολύ καλά. Εδώ πέρα έχουν μείνει μερικά γρουμπαλάκια από αλεύρι. Τα βλέπω. Κακώς, θα έπρεπε να τα έχω ανακατέψει πάρα πολύ καλά. Σε περίπτωση που το βάλετε στο ψυγείο, άμα μείνουν γρουμπαλάκια θα σπάσουν εγώ μόνο τους. Αυτό είναι το μυστικό. Λοιπόν, συνεχίζω το ανακάτεμα εδώ. Τέλεια. Το μείγμα για τις κρέπες μου είναι έτοιμο. Οπότε πάμε στην κουζίνα. Μεταφερόμαστε. Καλά έχω κάνει. Η κατασκευή που έχω κάνει πια για τα live video είναι συγκλονιστική. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά είναι τα σπόρια μου. Εγώ πάρα πολύ σπόρια. Όταν θέλω να φάω κάτι έτσι τέτοιο, όπως το λένε, κάτι βρώμικο, τρώω σπόρια. Μην ξεβλέπω, αυτό το μάτι μου είναι ζεστό, αυτό το μάτι μου είναι... Τι άναψα. Άναψα λάθος μάτι, άναψα αυτό. Καλά γίνονται και αυτά. Και επίσης τα τηγάνια μου δεν είναι ίδια, τώρα είναι μεγάλο, το άλλο είναι μικρό. Γίνονται και αυτά. Νομίζω ότι ακριβώς τα ίδια προβλήματα θα έχετε κι εσείς, γι' αυτό επίτηδες το έκανα κι εγώ. Οπότε, το λάδι μου είναι εδώ. Το μείγμα για τα pancakes, για τις κρέπες είναι εδώ. Και εδώ πέρα θα φτιάξουμε τις γλυκές μας κρέπες. Οπότε έχω το πιάτο μαζί με την μπανάνα και την πραλίνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Που είναι η τέτοια. Μπράβο, εδώ. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι το μείγμα για τις κρέπες, είναι τέλειο. Και πάμε να λαδώσουμε τα τηγανάκια μας. Πρώτο τηγάνι, εδώ. Παίρνουμε την μπανάνα. Καλά, εντάξει, σε περίπτωση που θέλετε να παραγγείλετε βουρτσάκια στο e-shop μας, ξέρετε. Και κοιτάξτε πόσο λάδι έχω βάλει. Το βλέπετε. Όταν είναι αντικολλητικό το τηγάνι, δεν χρειάζεται να βάλετε πάρα πολύ λάδι. Αν βάλουμε πάρα πολύ λάδι, οι κρέπες μας θα γίνουν τηγανιτές. Θα γίνουν πιο τραγανές, αλλά είναι λάθος. Οπότε, καθώς είναι ζεστό το τηγάνι, βγάζω από τη φωτιά το τηγάνι. Το φέρω εδώ. Να βλέπετε καλά. Και ρίχνω μία κουταλιά και πηγαίνω το τηγάνι γύρω-γύρω. Κοιτάξτε. Εδώ. Η κρέπα μου θα κολλήσει πάνω στο τηγάνι και άμα έχει παραπανήσιο μείγμα το ρίχνω πάλι πίσω μέσα. Κοιτάξτε. Εδώ. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, οι κρέπες έτσι γίνονται σωστές. Γιατί άμα βάλω πάρα πολύ μείγμα τι θα γίνει. Η κρέπα μου θα γίνει πάρα πολύ χοντρή και θα γίνει ωραία. Οπότε, κοιτάξτε εδώ, η κρέπα είναι έτοιμη. Το μυστικό για την κρέπα για να γίνει σωστά είναι ότι δεν τη ζορίζουμε. Η κρέπα με το που είναι έτοιμη θα ξεκολλήσει από μόνη της. Δεν χρειάζεται να κάνετε εσείς κάτι. Πάμε στο δεύτερο τηγάνι, δεν έχει ζεσταθεί βέβαια. Αυτό το τηγάνι μου είναι μικρότερο, οπότε άμα θα βάλω την ίδια ποσότητα σε μείγμα, λογικά θα περισσέψει. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε που περίσσεψε. Οπότε τι κάνω, παίρνω το τηγάνι μου και ό,τι περίσσεψε το ρίχνω μέσα στο μείγμα μου εδώ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι κρέπες μου δεν γίνονται πάρα πολύ χοντρές. Δεν θέλω να γίνουν χοντρές, θέλω να γίνουν λεπτές, τραγανές και πάρα πολύ σεξι. Οπότε, η πρώτη μου κρέπα είναι εδώ, η δεύτερη μου κρέπα είναι εδώ και έχω το μείγμα της σοκολάτας και της μπανάνας. Πάμε να γυρίσουμε την πρώτη κρέπα. Ειλικρινά, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να φτιάξει κρέπες. Είναι πραγματικά ό,τι πιο εύκολο υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ. Με το που είναι η κρέπα έτοιμη, ξεκολλάει από μόνη της. Δεν είναι έτοιμη. Βέβαια ακόμα, την αφήνω να πάρει ωραίο χρώμα. Θα δυναμώσω λίγο. Ακόμα και κάτι εδώ πέρα, ίσως να βάλω ελάχιστο μείγμα εδώ. Μπράβο. Τώρα, σε περίπτωση που βλέπετε, ακόμα μπορώ και να συμπληρώσω μείγμα.
Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει κρέπες ποτέ στη ζωή σας, ό,τι και να κάνετε στη φωτιά δεν είναι λάθος και δεν έχει λάθος και σωστό. Ακόμα και αν βάλετε τέρμα τη φωτιά, οι κρέπες σας θα βγουν. Αρκεί να τις γυρίσετε κατευθείαν με το που ξεκολλήσουν. Όταν κάνω τη κάνει έτσι και η κρέπα ξεκολλήσει, τώρα την ξεκόλλησα εγώ, σημαίνει πως η κρέπα είναι έτοιμη. Με το που γυρίσω την άλλη, βάζω τη γέμιση της αρεσκίας μου. Τώρα, όπως σας είπα, σε περίπτωση που οι κρέπες είναι κρύες, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τη γέμιση, όταν τις έχουμε στο ψυγείο στην κατάψυξη, να τις στυλίξουμε και απλά να τις βάλουμε στα μικροκύματα και να τις ζεστάνουμε. Έχουμε φτάσει 15.000 στο Facebook και 6.500-7.000 στο, στο Instagram. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Λοιπόν, για να δούμε, οι κρέπες μας είναι έτοιμες. Εδώ. Όχι, γιατί έχεις χαμηλή φωτιά, κυριάκι. Βάλε λίγο πιο δυνατά τη φωτιά σου. Αυτός είσαι. Να βάλω και εδώ πιο δυνατά τη φωτιά μου. Αυτός είμαι. Και νομίζω πως είχα πολύ σιγανή τη φωτιά. Δεν πειράζει. Πρώτες κρέπες τις κάνουμε, δοκιμάζουμε τη φωτιά μας, να δούμε σε τι θερμοκρασία πρέπει να το βάλουμε. Οι δεύτερες και οι τρίτες θα γίνονται σε χρόνο ρεκόρ. Θα σας δείξω κι εγώ. Λοιπόν, η κρεπούλα μου έχει πάρει μπρος, εδώ και εδώ. Και θέλω να μου πείτε πώς περνάτε τη μέρα σας. Για πείτε, πώς περνάτε. Εντάξει, έχει γίνει λίγο ένα θεματάκι. Το κακό είναι ότι. Και η αλήθεια βασικά είναι ότι δεν θα περάσει πολύ γρήγορα. Δηλαδή θα έχουμε και άλλες μέρες που θα είναι έτσι. Οπότε γενικά εξοπλιστείτε με συνταγές και υπομονή. Γιατί η υπομονή είναι πολύ βασικό. Ήδη και εγώ βλέπω ότι επειδή κλείνομαι πάρα πολύ μέσα στο σπίτι, αρχίζω και νευριάζω. Δεν πρέπει να νευριάζουμε. Πρέπει να βάζουμε χαλαρή μουσική, να βρίσκουμε πράγματα που μας αρέσουν να κάνουμε μέσα στο σπίτι για να περνάει η μέρα μας. Η μαγειρική είναι ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Η γυμναστική, ό,τι γυμναστική μπορεί να είναι αυτή, είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Και το φαγητό είναι πάλι επίσης κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Γενικά το Netflix είναι πολύ ωραίο, η τηλεόραση είναι πολύ ωραία. Αλλά μην αποβλακωνόμαστε πάνω στην τηλεόραση, γιατί όντως θα γίνουμε ηλίθιοι άμα κάτσουμε να βλέπουμε όλη μέρα τηλεόραση. Μετά από όλο αυτό θα περάσουμε και θα ξοδέψουμε όλα μας τα λεφτά στους ψυχολόγους. Οπότε. Λίγο λιγότερη τηλεόραση, δείτε τηλεόραση, δείτε μία σειρά, απλά μη κάψετε τελείως τον εγκέφαλό σας. Λοιπόν, η πρώτη μου κρέπα, ήρθε η ώρα να τη γυρίσω, κοιτάξτε εδώ. Ουουου! Τέλεια! Η δεύτερη κρέπα, ακόμα δεν έχει γίνει, οπότε με το που γυρίσουμε την κρέπα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα, να ρίξουμε από πάνω, τα υλικά της αρεσκίας μας. Οι πρώτες κρέπες που τα κάνω είναι γλυκές, οπότε... Θα προσθέσω λίγο πραλίνα, εδώ, θέλω δύο κουταλιά. Εδώ και εδώ και εδώ. Λίγο θα απλώσω, λίγο, δεν χρειάζεται γιατί θα σπάσουμε την κρέπα. Η καφετιέρα μου, παιδιά, πάλι ξέχασα να την κλείσω. Δεν πειράζει. Και να σας πω τι κάνω εγώ στις κρέπες. Οι περισσότεροι συνηθίζετε να βάζετε στις κρέπες μπισκότο, σωστά. Εμένα δεν μου αρέσει να βάζω μπισκότο, μου αρέσει να βάζω cornflakes ή κάποια fitness δημητριακά. Γιατί αυτά δεν πανιάζουν. Όση ώρα έχω την κρέπα μου, η κρέπα μου μένει τραγανή μέσα από τα cornflakes και τα fitness αυτά τα δημητριακά. Οπότε και μετά από 10 λεπτά να τη φας την κρέπα, είναι πεντανόστιμη. Κοιτάξτε εδώ, η κρέπα μου είναι έτοιμη, γυρνάω εδώ. Κοιτάξτε εδώ τη γέμιση, σοκολάτα, ναι, εδώ και εδώ, οπότε υπάρχει η τριπλή τέτοια, το τριπλό γυρίσμα που χαράσουμε εδώ και εδώ και γυρίζουμε στα τρία, αυτή θα κάνω, εδώ, όχι, θα το κάνω στη μέση που είναι πιο εύκολο να το κάνετε όλοι σας, εδώ, απλά στη μέση γυρνάμε και κοιτάξτε εδώ μια κρέπα. Συνταγή Πετρετζίκης εγγύηση. Είναι οι κρέπες που κάνουμε. Λοιπόν, η πρώτη κρέπα είναι έτοιμη, τη βάζω εδώ. Και πάμε να γυρίσουμε τη δεύτερη. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που σας είπα. Όταν η κρέπα είναι έτοιμη, γυρνάει από μόνη της. Εδώ. Έλα, 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 έλα. Και εδώ. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, ξανά πραλίνα. Εδώ, συγγνώμη που δεν μιλάω στην κάμερα, αλλά λίγο να βάλω την πραλίνα να τελειώσω τις γλυκές μου κρέπες. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που έχει γίνει. Τραγανή, πεντανόστιμη. Θα βάλω μέσα τώρα και τα. Πώς τα λένε, και τα δημητριακά μου. Cornflakes. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Και όχι πολλά, λίγα εδώ. Αυτά φτάνουν για να κάνει το κρούτσου κρούτσου μέσα καθώς θα τρώμε. Και λίγο ακόμα να ψηθεί εδώ. Λίγο ακόμα το φέρνω εδώ.
Και πάμε να ετοιμάσουμε. Καθίστε να τελειώσω τις γλυκές για να μην σας μπερδέψω και μετά θα κάνω τις αλμυρές. Κοιτάξτε εδώ. Αυτή η κρέπα είναι γεμιστή με σοκολάτα, cornflakes. Από πάνω τώρα θα ρίξω μπανάνες. Τώρα θα σας δείξω τι θα κάνω. Τελειώσω πρώτα τις γλυκές και μετά θα κάνω τις αλμυρές. Λοιπόν, έτοιμη και αυτή. Τη γυρνάω εδώ. Γενικά η πρώτη πλευρά, να θυμάστε ότι γίνεται πιο αργά και η δεύτερη γίνεται πιο γρήγορα. Και εδώ. Όλαλα. Αχ, αυτή βγήκε λίγο ασημούλα, θα την βάλω από κάτω. Εδώ και εδώ. Κοιτάξτε. Κάτσε να χαμηλώσω λίγο τα μάτια και θα ξανάρθω εδώ. Πάμε τώρα εδώ, να σας δείξω πώς θα τη σερβίρω. Χαμός. Λοιπόν, βλέπετε. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Λοιπόν, κρέπες. Γλυκές. Θα κάνουμε και αλμυρές, μην φύγετε. Οπότε, μπανανούλα, εδώ. Νομίζω ότι έχετε όλοι μπανάνα στο σπίτι. Εδώ, προσπαθήστε να μην τις βγάλετε τις μπανάνες εκτός. Ρίξτε από πάνω, εδώ και εδώ. Και θυμηθείτε με, τα cornflakes δουλεύουν πάρα πολύ καλά και τα δημητριακά δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Καλύτερα σε τέτοιες συνταγές από τα μπισκότα. Το μπισκότο πανιάζει πάρα πολύ γρήγορα και είναι τζάμπα θερμίδες. Ενώ με το τέτοιο, όπως το λένε, με τα cornflakes βάζει τη μισή ποσότητα. Λοιπόν, κρέπες, μπανάνα, σοκολάτα μέσα πραλίνα και τι έχει κάνει ο Άκης. Ο Άκης το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Εδώ και εδώ. Έχω λιώσει λίγο λευκή και λίγο μαύρη σοκολάτα. Έχω κάνει προετοιμασία κανονικά για γύρισμα, το βλέπετε. Και δεν είναι πολύ έξυπνο που πήρα και αυτό εδώ μέσα. Μετά δεν ήθελα να λερώσω άλλα κουτάκια. Λοιπόν, σοκολάτα. Εδώ. Μαύρη σοκολάτα. Απάντησα και λευκή σοκολάτα. Εδώ. Πόση ώρα μας πήρε να κάνουμε τις κρέπες και μιλούσαμε για πόση ώρα, έτσι. Και λευκή. Και αντελιά. Με το μείγμα που σας έδωσα μπορείτε να βγάλετε 15 κρέπες. Που σημαίνει ότι μπορείτε να βγάλετε τουλάχιστον 7 με 8 τέτοια πιάτα. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτές είναι οι γλυκές μου κρέπες. Τις αφήνω στην άκρη. Και πάμε να κάνουμε τις αλμυρές. Για τις αλμυρές θα πάρω το αλμυρό μου πιάτο. Εδώ. Δεν υπάρχει. Και ξανά μεταφερόμαστε. Το τηγάνι μου είναι λίγο βρώμικο, οπότε τι πρέπει να κάνω, πρέπει να το καθαρίσω, εδώ. Σε περίπτωση που δεν έχετε αντικολλητικό τηγάνι, πείτε στο e-shop μας, παρακύλτε, θα έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται, έχουμε και δωρεάν τα μεταφορικά, είναι πάρα πολύ οικονομικά, 10-15 ευρώ έχει ένα τηγάνι, και πιο λίγο μερικά, οπότε γενικά ένα καλό τηγάνι θα σας λύσει τα χέρια. Το e-shop μας το έχουμε κάνει για να σας κάνουμε τη ζωή σας εύκολη, όχι για να βάλουμε λεφτά. Αυτό σας το λέω πάρα πολύ υπεύθυνα. Το e-shop μας δουλεύει για να βγαίνουν όλες οι συνταγές σας. Γι' αυτό δημιούργησα το e-shop. Γιατί κάποιοι κάνανε brownies και δεν είχαν ένα ταψάκι 30. Οπότε τι έλεγα, η μόνη πιθανότητα για να μην βγει η συνταγή σε κάποιον ήταν να μην έχει το σωστό σκεύος. Οπότε είπα θα κάνω το e-shop μου για να του δίνω το σωστό σκεύος και να βγαίνει 100% σε όλη τη συνταγή. Συγγνώμη που δεν διαβάζω σχόλια, αλλά έχω επικεντρωθεί λίγο στη συνταγή και πρέπει να την κάνω γιατί πρέπει να την κάνω σωστά. Και πάμε τώρα να κάνουμε τις κρέπες, τις αλμυρές. Λοιπόν, ξανά, μπανάνα. Καλά, άμα παραγγείλετε να την κάνει, παραγγείλετε και ένα μπουρτσάκι. Θα μου πει ρεάκι, ούτε εσύ δεν έχει μπουρτσάκι. Έχει δίκιο, έπρεπε να έχω πάρει μπουρτσάκι. Λοιπόν, και ρίχνω το μείγμα για τις κρέπες και κοιτάξτε εδώ. Το τηγάνι θα κρατήσει όσο θέλει και όσο δεν θέλει τι θα κάνει, θα τα αφήσει να πέσει πίσω. Είναι πολύ σημαντικό, 1-2 γυρνάμε και ό,τι κρατήσει το τηγάνι το αφήνουμε. Ό,τι δεν κρατήσει το τηγάνι το διώχνουμε. Πάμε και εδώ ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Τώρα αυτές θα τις κάνω πολύ γρήγορα γιατί τα τηγάνια μου καίνε. Εδώ και εδώ. Εντάξει. Αυτό λογικά δεν θα διώξει μείγμα γιατί. Γιατί είναι μεγαλύτερο το τηγάνι εδώ και εδώ. Κοιτάξτε. Τέλεια. Και εδώ και εδώ. Λοιπόν, φυσιολογικά, άμα καίει το τηγάνι, δεν θα χρειαστεί παραπάνω από ένα λεπτάκι για να γίνουν κρέπες. Οπότε, για να κάνετε 15 κρέπες, 12 κρέπες, θέλετε 12 λεπτά. Γίνεται χαμός. Είστε πάρα πολύ. Κοιτάξτε πόσο μείγμα έχει μείνει. Έχει τουλάχιστον 10 κρέπες ακόμα εδώ μέσα.
Δηλαδή, όντως, να μην ξεκινήσετε να κάνετε κρέπες. Θα φάτε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μπορείτε να βάλετε ό,τι γεμίσεις θέλετε. Εγώ κάνω πάρα πολύ mainstream γεμίσεις, αυτές που μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η κρέπα μου σχεδόν έχει γίνει. Να θυμηθούμε πότε ξέρουμε αν η κρέπα είναι έτοιμη. Όταν, άμα κουνήσουμε το τηγάνι, η κρέπα ξεκολλάει. Άμα δεν ξεκολλάει η κρέπα, εφόσον είναι αντικολλητικό το τηγάνι, δεν είναι έτοιμη. Οπότε, λίγο ακόμα. Να δω. Ουουου! Μία κρέπα έτοιμη. Και εδώ. Εδώ θέλει ελάχιστα ακόμα, αλλά μπορώ να τη γυρίσω. Εδώ. Και μόλις τη γυρίσω, τι κάνω? Ρίχνω την αλμυρή μου γέμιση. Ένα-δύο. Ένα-δύο. Μήπως έβαλα πολύ. Πολύ έβαλα. Να μην βάλει τόσο πολύ τυρί. Λίγο λιγότερο. Μια μισή φέτα. Μια μισή φέτα. Γαλοπούλα. Ωραία. Γαλοπούλα. Και τι άλλο θα βάλω? Πιπέρι. Μπόλικο πιπεράκι. Αρέσει το πιπέρι. Οπότε αυτά είναι περίσσια, τα αφήσω στην άκρη γιατί αυτό είναι το πιάτο που θα σερβίρω. Γενικά μην το παρακάνετε, κάντε τις κρέπες σας λίγο πιο ελαφρύες. Βάλτε λιγότερη γέμιση και στη συνέχεια κάνετε κι άλλες. Και η πρώτη μου κρέπα είναι έτοιμη. Η δεύτερη κρέπα είναι έτοιμη. Ωραία. Τι στοίχημα ότι σήμερα όλη η Ελλάδα θα πάει να φτιάξει κρέπες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το interaction. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο ωραία κρέπα είναι. Θα ψήσω λίγο και από τη μία, ψήσω λίγο και από την άλλη έτσι. Για να προλάβει να λιώσει το τυρί. Εδώ και εδώ. Βασικά τις βάζω μαζί. Εδώ. Γιατί εδώ θέλω να τηγανίσω δύο αυγουλάκια για να ρίξω από πάνω. Ωραίος. Σωστός. Εδώ και εδώ. Ένα αυγό. Δύο αυγά. Αλάτι, πιπέρι. Όλα αλλά. Εδώ αυτές γυρνάω. Δώστε λίγο χρόνο να προλάβουν να λιώσουν τα τυριά σε αυτές εδώ. Οπότε γυρνάμε λίγο όσο είναι τρίγωνες, εδώ και εδώ. Τα αυγά μου θα γίνουν. Εδώ και εδώ. Πετσέτα που είναι. Η πετσέτα μου. Η πετσέτα μου. Εδώ και εδώ. Τελεία. Βασικός τρόπος να μαγειρεύουμε τα αυγά όπως η μαμά. Το λαδάκι πάει πάνω. Εδώ είμαστε. Αυγά σας αρέσουν να είναι λίγο άψητα ή σας αρέσουν να είναι 100% ψημένα? Καλά, οι γυναίκες θα πούνε ότι θέλουν να είναι 100% ψημένα. Βέβαια, είναι λίγο λάθος. Οι κρέπες μου είναι έτοιμες, θα βγάζω. Μία αλμυρή, όλα αλλά, κοιτάξτε εδώ χρώμα. Δύο αλμυρές. Ουουου! Το τηγάνι τώρα να φεύγει. Η μαλλιά του φεύγει, κλείνω το μάτι. Γιατί θα φτιάξω και τις υπόλοιπες κρέπες. Εγώ θα φτιάξω τις κρέπες και θα τις βάλω στην κατάψυξη. Σας το είπα. Λοιπόν, θα αφήνω αυτό εδώ για να φαίνεται. Όχι, δεν φαίνεται, εδώ φαίνεται. Τέλεια. Μισό. Μισό. Πού είναι η σπάτουλα μου? Σπατουλέιρος. Λοιπόν, λίγο ακόμα τα αυγά. Ελάτε, θέλω λίγο ακόμα εδώ πέρα τα ασπάλια να ψηθεί. Λίγο λαδάκι. Και μόλις σας απέδειξα ότι μπορείτε να φτιάξετε το καλύτερο πρωινό, το καλύτερο απογευματινό, το καλύτερο snack, το καλύτερο γλυκό στο... σε χρόνο μηδέν. Αυγά μου είναι έτοιμο. Ένα αυγό φεύγει, πάει εδώ. Και ένα αυγό φεύγει, πάει εδώ. Κλείνω το μάτι μου. Θα συνεχίσω να φτιάξω και τις υπόλοιπες πρέπει, το λέω. Τηγάνια, σπάτουλες, τα πάντα στο e-shop μας. Και θέλω να δείτε τι φανταστικό έχουμε κάνει. Εδώ, μεταφερόμαστε. Όλα εδώ. Εδώ και εδώ. Ένα πιάτο, δύο πιάτα. Κρέπες γεμιστές με τυρί και γαλοπούλα και αυγά. Και θα ρίξω λίγο με μελιτανόλι πάνω. Αλλά νιώθω πολύ περίπτωση που σας δείχνω τέτοιες ωραίες συνταγές. Και όπως σας είπα, θέλω να ξεκινήσω με την αλμυρή μου και μετά θα φάω την γλυκιά. Οπότε, να φάω εδώ ή να φάω στο σαλόνι, για πείτε μου. Είναι η πρώτη φορά
που βλέπω σχολεία από τη στιγμή που ξεκίνησα, λυπάμαι πάρα πολύ. Για πείτε, να φάω εδώ στο σαλόνι. Θα φάω στο σαλόνι. Λοιπόν, μεταφερόμαστε. Έρχομαι με τις αλμυρές. Ο κρόκος να σπάσει. Και εδώ. Και αυτό που θέλω να σας δείξω είναι το εσωτερικό. Φανταστείτε μια κρέπα που έχει τόσο πολύ τυρί εδώ και έχει μαζί και τα αυγά και έχει μαζί όλη αυτή την τελειότητα και σκεφτείτε ότι αυτό το υπέροχο πρωινό το φτιάξαμε μόλις σε 15 λεπτά. Γιατί όντως τόσο χρειάζεται για να φτιάξετε ένα τέλειο φαγητό. Θα μπει όλο αυτό στο στόμα. Έτσι να δούμε. Γιώ, άμα ξαναανοίξουμε ποτέ το KitchenLab, γιατί δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει αυτό, θεωρώ ότι αυτό το πιάτο πρέπει να μπει στο μενού. Το λέω στον υπεύθυνο του μαγαζιού, τον Τάρι, και στον σεφ του μαγαζιού, τον Μαργαρίτ. Το πιάτο, το ονομαστεί. Κρέπ Μαντάμ. Αντί για κρέπ Μαντάμ, θα κάνουμε κρέπ Μαντάμ. Πόπο Παναγία μου, δεν υπάρχει. Σας τρέχουν τα σάγια, έτσι, κοιτάξτε. Χθες που είδα το βίντεο, μετά που έτρωγα τα, πώς τα λένε, τη μακαρονάδα, επειδή μου τις πάει πάρα πολύ να ακούγεται ο άλλος να τρώει, όταν πηγαίνω στο, στο σινεμά και ακούω τα popcorn να τα τρώνε οι άλλοι και να ακούγεται, είναι πάρα πολύ σιχαμερό. Δεν θα συνεχίσω να τρώω από αυτό, γιατί είναι πολύ σιχαμερό να ακούτε, αλλά θα φάω λίγο γλυκιά που δεν είναι τόσο καμένο. Σε λεπτάκι, αφέρω ένα μαχαιροπύρνο. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Μπορώ να πω μόνο ότι... Ακούστε. Και δεν είναι μόνο τα δημητριακά που κάνουν θόρυβο. Κάνει θόρυβο και η κρέπα γιατί έχει γίνει τέλεια. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται εδώ. Πείτε μου ποιος δεν θα σηκωθεί να φτιάξει τις κρέπες αυτές. Επίσης έχουμε βάλει παραλίνα φυσικό βούτυρο, τα σύνια και όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε στο shop μας. Άμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ναι, με τις μακράς διαρκείας, μπορείτε να αποθηκεύσετε για να τα χρησιμοποιήσετε. Μην ξεχάσετε σήμερα την εκπομπή μας στον Αλφα, 5 παρά 10, και τσέλα, μην ξεχάσετε το βράδυ 8 η ώρα, το Axis Food Tour, δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα το φαγητό μου όλη την ημέρα θα είναι κρέπες, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μόλις φτιάξετε κρέπες, πείτε μου τη γνώμη σας. Νιώστε λίγο περήφανοι για τον εαυτό σας γιατί φτιάξετε κρέπες μόνοι σας. Η συνταγή είναι αναλυτικά στο site. Όσοι βλέπετε το βίντεο, μία κοινοποίηση, το βίντεο πρέπει να το κάνετε. Την αξίζω νομίζω. Θα κάνω τόσο ωραία πράγματα. Πώς θα κοινοποιήσετε το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ άμα το κοινοποιήσετε. Άμα δεν το κοινοποιήσετε, πάλι σας ευχαριστώ. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, έχουμε άπειρες συνταγές. Το βίντεο αυτό περίπου το έχω και στο YouTube. Αυτά, φιλάκια πολλά, γεια σας. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι να πρωτοφάω, να φάω το αλμυρό ή το γλυκό. Το αλμυρό ή το γλυκό. Το αλμυρό ή το γλυκό.